Μεγάλη μάχη για να διατηρήσει στις τάξεις του τον Τιάγκο Ντάντας δίνει ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου επιθυμεί διακαώ την παραμονή του νεαρού Άσου με τον Ζωσέ Μπότο να παίρνει τις προηγούμενες μέρες στο αεροπλάνο για τη Λισαβόνα. Ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ βρέθηκε στην Πορτογαλική πρωτεύουσα προκειμένου να διαπραγματευτεί με τη διοίκηση της Μπενφίκα. Όπως σημειώνουν, στη χώρα της σφυρικής Χερσονήσου οι ασπρόμαυροι έριξαν στο τραπέζι πρόταση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Με την Μπενφίκα ωστόσο να ρίχνει άκυρο. Παρ' όλα αυτά, οι Πορτογάλοι υπογραμμίζουν πως οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών για τον Ντάντα συνεχίζονται. Παρά το γεγονός ότι ο σύλλογος της Λισαβόνας δεν αποδέχθηκε την πρώτη πρόταση, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, κάτι που ενισχύει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τζόγκο. Και πρόσθεσε, ο Μπότο, αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, βρέθηκε τις τελευταίες μέρες στη Λισαβόνα για να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή του Ντιάγκο Ντάντας, αλλά επέστρεψε στην Ελλάδα. Η συμφωνία μεταξύ των συλλόγων προέβλεπε οψιόν αγοράς του 50% έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά η ελληνική ομάδα θέλει να μειώσει αυτό το ποσό πιστεύοντας ότι θα μπορέσει να κλείσει η συμφωνία. Στον ΠΑΟΚ μπορεί να υπάρχει αισιοδοξία για τον Ντάντας, αλλά πρέπει να ανεβάσει την προσφορά του.